Ονομάζομαι Μάρα Τριάντου. Είμαι εθελόντρια διασώστρια στην ελληνική ομάδα διάσωση στη Μεσσηνία. Είμαι εδώ από χθες το μεσημέρι και έχουμε ζήσει κάποιες καταστάσεις αρκετά δύσκολες. Τι συναντήσατε, ήρθατε από την πρώτη στιγμή που ήρθαν οι άνθρωποι, σε τι κατάσταση τους βρήκατε, μετέφερε μας λίγο το κλίμα που επικρατούσε τα πρώτα λεπτά που βρήκατε στον χώρο που βρίσκονται τώρα. Ήταν μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Αυτοί οι άνθρωποι είχαν να φάνε πάρα πολλές μέρες. Είχαν να πιουν νερό πάρα πολλές μέρες. Από τον ήλιο είχαν καεί στο πρόσωπο, στα χέρια. Ήταν μια κατάσταση που προσπαθούσαμε να διαχειριστούμε όσο καλύτερα μπορούσαμε. Τους δώσαμε φαγητό, νερό, ό,τι χρειάζονται και την περίθαλψη που χρειάζονται. Εχθές είχαμε κάποια περιστατικά, δεν μπορούσαν να αναπνεύσουν, ανέβαζαν πυρετό. Ήταν μια κατάσταση αναμπουμπούλας. Κρίση πανικού όταν ξεκίνησαν να συνέλχονται, γιατί δεν ήξεραν που βρίσκονται, δεν ήξεραν τι γίνεται, ήθελαν να βρουν τις οικογένειές τους, είχαν χάσει ανθρώπους, προσπάθησαν να αντιληφθούν τι γίνεται. Σας μίλησαν πόσες μέρες βρίσκονταν στο πλοίο αυτό που ταξιδεύανε, πώς έγινε η ανατροπή και βούλιαξε, μήπως σας είπατε κάποια εμπειρία, τίποτα, πώς έγινε. Το μόνο που γνωρίζουμε είναι ότι ήταν περίπου στις 6 μέρες στο πλοίο. Συνολικά ήταν 600 με 700 άτομα μέσα από όσο γνωρίζουμε. Πέρα από αυτό, τι ακριβώς κατάσταση γινόταν εκεί, δεν γνωρίζουμε και πώς έγινε όλο αυτό. Γνωρίζουμε μόνο το ότι είχαν να φάνε πολλές μέρες, είχαν υπογλυκαιμικά σοκ λόγω της αφαγίας και ήταν αφυδατωμένοι πάρα πολύ. Αυτά γνωρίζουμε μέχρι τώρα και προσπαθούμε όσο γίνεται να τους κάνουμε να νιώσουν καλύτερα και ασφαλείς.